Καλησπέρα, φίλο μου. Θα κάνουμε ένα unboxing από κάποια πραγματάκια που μας ήρθαν από Ιαπωνία και θα ξεκινήσουμε γρήγορα με ένα fishing vest pouch της Palms. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο μέγεθος pouch που μπορεί να υπάρξει σε fishing vest και αυτό χωράει μεγάλα κινητά και γυαλιά ηλίου. Λοιπόν, είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να χωράει κυρίως γυαλιά ηλίου ή αν έχετε μεγάλο κινητό, χωράει σίγουρα άνετα εδώ μέσα. Ας το δούμε λίγο μέσα εδώ. Βλέπετε υπάρχει και ο κρίκος, μπορούμε να βάλουμε τα κλειδιά του αυτοκινήτου να μην χαθούν. Μία τσεπούλα και εδώ άνετη. Επίσης ανοίγει από εδώ και μπορούμε να βάλουμε κάποια χρήματα, ξέρω εγώ, ότι ενδιαφέρον δεν θέλουμε να χαθεί. Και εδώ μια μικρή τσεπούλα, σφαλώ στο σήμα της Palms. Αυθεντικό αξεσουάρ για fishing vest από την Palms. Λοιπόν, να περάσουμε γρήγορα τώρα στη Mega Bass και τα Custom Worm Rockhog 3 inches. Είχα ξαναπαρουσιάσει το συγκεκριμένο δόλωμα στις 2 inches για LRF. Αυτό εδώ πέρα είναι για spinning. Να τα ανοίξουμε, να δούμε από κοντά και να πούμε δύο πραγματάκια. Είχα παρουσιάσει βέβαια. Αυτά απλά είναι σε μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά μας δίνει 6 στις 3 ίντσες. Ασφαλώς έρχονται με μυρωδιά και εδώ πέρα θα μπορούσαμε να το αρματώσουμε με μία 7 μολυβοκεφαλή ή 10 μολυβοκεφαλή, έτσι ώστε να κάνουμε τη βολή μας. Βλέπετε εδώ πίσω τα πτερίγια αυτά εδώ έχουν ένα πάντλ, εδώ είναι πάντλ στην ουσία, όπως κινείται στο νερό περιστρέφεται η ουρά και δημιουργεί κάποιες δονήσεις στο νερό για να προσελκύσει τα ψάρια. Λοιπόν, φαίνεται πάρα πολύ υποσχόμενο αυτή η σιλικόνη. Λοιπόν, για rock fishing. Λοιπόν, επίσης από την Palms ήρθε άλλη μία κασετίνα μέγεθος 30-10. Έχω ξαναπεί, είναι πολύ βουλικές αυτές οι κασετίνες της Palms και προσωπικά τις προτιμώ γιατί το διαφανές εδώ μπορείς να διαλέξεις εύκολα, να ρίξεις μια ματιά μέσα στα τεχνητά και να διαλέξεις, να τις προσαρμόσεις στα χωρίσματα όπως εσύ θέλεις. Τις παίρνω και για άλλο λόγο, έχω τόσο πολλούς πλάνους που έχω φτάσει να τις αποθηκεύω σε κασετίνες πλέον. Λοιπόν, όμορφη κασετίνα και θα πάμε τώρα στη Sunlight. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα landing shaft, ένα κονταράκι μικρό της Sunlight για wading. Λοιπόν, να το ανοίξουμε. Αυτό ήταν σε προσφορά χριστουγεννιάτικη. Κανονικά στην Ιαπωνία έχει γύρω στα 16-17 ευρώ και το βρήκε γύρω στα 10 με 11. Και εδώ, για να μην χάνετε, θα το δένουμε στο vest. Έβα το υλικό πιάνουμε εδώ και όπως βλέπετε εδώ έρχεται και με holder, το οποίο μπορούμε να θέλουμε να το αφαιρέσουμε. Το holder αυτό μπαίνει στον κρίκο που υπάρχει στο γυλαίκο στην πλάτη, λοιπόν περνάει μέσα εκεί για να ασφαλίζει απόχη. Και εδώ πέρα
Το βίσμα στο οποίο παίρνει τις απόχεις ιαπωνικού τύπου Tamo Ami 12 χιλιοστά. Λοιπόν, πολύ πρακτικό, κοντό και ένα δίχτυ νάιλον από την Belmont για την απόχη που έχω. Είναι για oval frame, λοιπόν, και μέγεθος large, το μεγάλο το μέγεθος. Να πω εδώ ότι όταν θέλετε να διαλέξετε δίχτυ, είτε είναι nylon, είτε είναι από καουτσούκ ή από πλαστικό, πρέπει πρώτα, για να είστε σίγουροι ότι ταιριάζει στην απόχη σας, να μετρήσετε την περιφέρεια της απόχης, γύρω-γύρω δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ πέρα κάνει για 1,75 με 1,85 εκατοστά περιφέρεια. Και έχει βάθος 80 εκατοστά. Πολύ ικανοποιητικό. Δίχτυ θα περαστεί στην απόχη Tamo Ami που έχω. Λοιπόν, ενώ τώρα έχουμε τους πλάνους της Tolure. Η πλάνη της Tolure, Tolure, μια Ιαπωνέζικη εταιρεία η οποία έχει σχεδιάσει εδώ και κάποια χρόνια αυτόν τον πλάνο. Λοιπόν, ο πλάνος αυτός έχει, είναι στα 80 γραμμάρια, βγαίνει και στα 60, εγώ πήρα στα 80 γραμμάρια. Λοιπόν, ο πλάνος αυτός έχει τρομερή ομοιότητα με τους D-Slide πλάνους, οι οποίοι έρχονται της Hayabusa, οι οποίοι έρχονται μόνο στα 60 γραμμάρια. Λοιπόν, φοβερή ομοιότητα, όμορφο σχήμα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έχει και κάνει ένα πρίσμα εδώ στο σημείο αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Λοιπόν, φίλοι μου που το έχουν δοκιμάσει και εδώ στην Ελλάδα, μου έχουν πει τα καλύτερα. Λοιπόν, ο πλάνος αυτός δίνει ψάρια και μπορείτε να τον βρείτε και στην Κίνα, στο AliExpress, στην ίδια τιμή όμως. Στην Ιαπωνία αυτός έχει γύρω στα 6 ευρώ, το ίδιο έχει και στο AliExpress, με διαφορετικό όνομα όμως πάντα. Η σχεδίαση όμως είναι της Tolure και αυτός εδώ είναι ο original. Και άλλο ένα χρώμα, αυτό εδώ πέρα είναι σε μπλε με μπλε μόβ, ας πούμε, σαν ροζ εδώ, ας πούμε, 80 γραμμάρια. Και εδώ ο φωσφορούχος, πάλι στα 80 γραμμάρια, ροζ φωσφορούχα κοιλιά, όμορφος πλάνος. Λοιπόν, και αφού ξεμπερδέσαμε και με τους πλάνους, πάμε να δούμε άλλο ένα logs της Buzz Day που ήρθε. 124S, 24,4 γραμμάρια. Το έχω παρουσιάσει πάλι, όπως και το αδερφάκι του, το που έρχεται σε νέο μέγεθος. Τα παίρνω σε sinking. Τα δούλεψα, δεν μου έδωσαν κάτι τη λίγη ώρα που τα ψάρεψα, αλλά έχουν φοβερή, φοβερή πλεύση και πάρα, μα πάρα πολύ καλή ποιότητα. Αυτό είναι ένας φυσικός χρωματισμός, Real Kono Shiro λέγεται στα Ιαπωνέζικα, κόκκινο ματάκι και ένα τεχνητό το οποίο πιστεύω θα δώσει και εκπλήξεις θα δώσει το συγκεκριμένο. Λοιπόν, 24,4 γραμμάρια, 12,4 εκατοστά. Και μία νέα κυκλοφορία τώρα από την Buzz Day πάλι. Είναι το Sugar Minnow Bottom Twitcher. Νέο τεχνητό. Δεν έχει πολύ καιρό που κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία. Είναι ένα Twitcher τεχνητό,
το οποίο έχει μεγάλη γλώσσα ώστε να βυθίζεται εύκολα και είναι έξτρα σύγκινγκ όπως βλέπετε στα 8,5 εκατοστά. Βυθίζεται εύκολα, πόσο με εκνευρίζουν αυτά πάντα, γι' αυτό υπάρχει το ψαλιδάκι εδώ. Δεν μπορώ να τα αφαιρέσω από εδώ αυτά τα πλαστικά που βάζω στις συσκευασίες. Να το λοιπόν, πολύ όμορφος χρωματισμός, είναι ροζ και φωσφορούχο εδώ κάτω. Λοιπόν, Pink Zebra το ονομάζει η Bass Day. Δουλεύεται με twitching, το αφήνουμε να βυθιστεί και να πάει αρκετά χαμηλά προς το βυθό. Αυτό εδώ είπα είναι στα 15,3 γραμμάρια. Νέα κυκλοφορία και είναι η έκδοση light. Λοιπόν, να πω εδώ ότι η Bass Day έχει δώσει κάποιους πολύ ενδιαφέροντες χρωματισμούς στο συγκεκριμένο τεχνητό. Ένας από αυτούς είναι ο συγκεκριμένος. Και υπάρχουν και άλλοι πάρα πολύ όμορφοι χρωματισμοί. Πιστεύω αυτό εδώ το τεχνητάκι θα δουλέψει στα θολά νερά, θα κάνει θαύματα. Αρκεί βέβαια να το δούμε. Λοιπόν, αυτά σήμερα με το σημερινό unboxing. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σύντομα και σε νέο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.